Γερμανοί δεν χαράμισαν ούτε μία σφαίρα στις χαριστικές βολές, καθώς είχαν ένα αλάνθαστο και στιγνό σύστημα. Φωνάζανε. Αν ζει κανείς, σημαίνει ότι η τύχη τον ευνόησε και ότι ο Θεός θέλει να ζήσει. Να βγει απάνω, γλίτωσε, να τον περιθάλψουμε. Και όσοι ήταν τραυματίες και λοιπά, συγκολούν, τους θερίζανε ξανά. Οι εκτελεστές δεν ενδιαφέρθηκαν για τα θύματά τους, ούτε για την υγεία των κατοίκων. Άφησαν πίσω τους τα 633 πτώματα, το ένα πάνω στο άλλο. Στο χωριό σημαίνει συναγερμός. Εδώσανε 3-4 βαράκια βενζίνα, επί όλο το χωριό για να μην αρρωστήσουμε να πούμε εκεί πέρα, ρίξανε με τις ψυχαστήρες από πάνω, του βάλανε φωτιά, αλλά η βρώμα επί να μας φάει. Τελικά κάποιος λέει ότι είναι δύο πηγάδια εδώ πέρα, τα οποία σώζουν ακόμα. Και να τους μεταφέρουμε, να τους ρίξουμε μέσα στα πηγάδια. Η μόνη λύση που απέμεινε. Οι Γερμανοί είχαν στήσει αποσπάσματα σε όλο το νησί. Ο Ιταλός υπολοχαγός Κάρλος Σαντόρο σώθηκε επειδή οι Δήμοι είχαν κουραστεί να εκτελούν. Σωστά το φορτουνάτο, γιατί στο Σταντινγκοσίν e poi c'era un cappellano militare, un prete cappellano militare, il quale si è messo a pregare all'ufficiale tedesco, salvato, salvato, vieni qua, si è stancata questa e ci ha lasciato lui. Eravamo 37 rimasti. Baciava, questo cappellano baciava fino anche le mani, a quella, baciava le mani, i piedi a questo ufficiale tedesco. L'ha commosso. Αποκορύφωμα των εκτελέσεων ήταν η ανατίναξη ενός πλοίου με εχμαλώτους που έφευγε από το λιμάνι. Ακόμα θυμάμαι το καράβι, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ το όνομά του, που έφευγε με τους Ιταλούς εχμαλώτους από την παραλία, από το Τελωνείο, από την Τουγάνα που λέγαμε τότε, και ανατινάστηκε στην είσοδο του λιμανιού προς Αγίους Θεοδόρους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, στην Κεφαλονιά σκοτώθηκαν συνολικά 9.400 Ιταλοί στρατιώτες. Από αυτούς, περίπου 5.000 εκτελέστηκαν εμψυχρό.